Κυρία Στέλλα Μπελιά, υποψήφια Ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Τι προτιμάτε, υποψήφια Ευρωβουλευτή ή υποψήφια Ευρωβουλεύτρια? Προσωπικά Ευρωβουλεύτρια προτιμώ, γιατί. Μας έχουν εγκαλέσει κάτι πανεπιστημιακή εδώ όταν το χρησιμοποιήσαμε, ξέρετε. Και είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιό σας. Δεν έχει να κάνει. Είναι σεξιστικό να μιλάμε μονίμως το αρσενικό. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται, έτσι, ο καθένας και η καθεμιά. Γι' αυτό παλεύω τόσα χρόνια. Έτσι, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να αναφέρεται σε γυναίκες υποψήφιες με τον όρο Ευρωβουλευτής, εντάξει, καλώς. Να ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, γιατί έχετε μια δράση πίσω σας. Είστε συνδικαλίστρια, νηπιαγωγός, μητέρα, παλεύετε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί αποφασίσατε να θέσετε την υποψηφιότητα για το Ευρωκοινοβούλιο? Καλά, δεν το αποφάσισα μόνη μου. Πρώτα μου έγινε η πρόταση και μετά το σκέφτηκα και το αποδέχτηκα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Κυρίως πολιτικοί, αλλά και ακτιβιστικοί και κοινωνικοί. Είναι... Πάμε να τους κωδικοποιήσουμε λίγο. Λοιπόν, ναι. Πρώτα απ' όλα με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τον εκφασισμό της κοινωνίας, με το τι γίνεται στην Ευρώπη, με πώς κινούνται τα πράγματα, με τρομοκρατεί με έναν τρόπο. Και ένιωσα την ανάγκη να κάπως να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι να το εμποδίσω, αν μπορώ, στο βαθμό που μπορώ. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι... Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα εκφασισμού της κοινωνίας. Πώς τον αντιλαμβάνεστε εσείς? Όλη αυτή η βία που αντιμετωπίζουμε από ακραία στοιχεία, που να μην μιλήσω μόνο για τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Αν θέλετε και ο νεοφιλελευθερισμός, ένα μεγάλο του κομμάτι, είναι ένα παράθυρο που επιτρέπει τον απόλυτο εκφασισμό της κοινωνίας. Μάλιστα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η μαυρίλα, όλη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς, όλο αυτό που γίνεται για να πάρθουν πίσω δικαιώματα που έχουμε αγωνιστεί χρόνια για να τα έχουμε. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό έγινε στη Βερόνα μια μεγάλη συνάντηση, όπου ήταν από όλο τον κόσμο, δεν ήταν μόνο από την Ιταλία, και ο στόχος ήταν δικαιώματα ανθρώπινα που έχουμε παλέψει πάρα πολλά χρόνια οι ακτιβιστές για να τα έχουμε, να αρθούν σε χώρες που είναι πάρα πολύ μπροστά, ξέρω εγώ, ας πούμε, στα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ένα παράδειγμα, ποιο δικαίωμα κινδυνεύει? Ο γάμος για όλους, ας πούμε, να τον... το σύμφωνο. Σε λίγες χώρες είναι κατακτημένος ο γάμος για όλους. Στην Ευρώπη σε πολλές. Εντάξει, ναι. Δεν είναι στην Ελλάδα, εντάξει. Πάντως τα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο καταψηφίζουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή οποιαδήποτε τροπολογία έχει σχέση και με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και καταγεγραμμένο. Έχει γίνει πρόοδος δηλαδή σε αυτά τα πράγματα? Σε πολλές χώρες, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για δικαιώματα που πρέπει να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν άνθρωποι. Οπότε είναι λίγο... Ναι, αυτό ας πούμε, συγγνώμη Φωτεινή, για το γάμο για όλους, τίθεται ζήτημα ισονομίας, έτσι, δηλαδή πώς απαγορεύεις έναν άνθρωπο να παντρευτεί? Εγώ από τη μία, ας πούμε, σαν φεμινίστρια, λέω εντάξει, γάμος για όλους, σιγά τώρα. Δεν θέλουμε γάμους, ναι, απαραίτητα. Ας πούμε, απ' την άλλη, λάθος. Να έχω και εγώ το δικαίωμα να κάνω το ίδιο λάθος με όλους τους άλλους. Γιατί εγώ να μην μπορώ να το κάνω αυτό? Είναι ζήτημα ισονομίας. Ναι, να αποφασίσω εγώ αν θέλω να το κάνω το λάθος ή δεν θέλω. Γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει κάποιος χώρος που είναι πιο ευαίσθητος, κάποια οικογένεια πολιτική που είναι πιο ευαίσθητη στα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, συγκεκριμένα αφού μιλάμε για αυτό, τώρα θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Γιατί είναι πολύ σαφές, γιατί με την αριστερά, αν δεν θέλεις την άνοδο της ακροδεξιάς, έτσι. Mm-hmm. Στα θέματα όμως της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που υπάρχουν και άλλοι χώροι που υποστηρίζουν το δικαιωματικό. Και οι φιλελεύθεροι. Και οι φιλελεύθεροι. Γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν? Κοιτάξτε λίγο τώρα, εγώ είμαι κόρη μιας επονίτησας και ενός ελασίτη. Δεν θα μπορούσα να είμαι κάπου εκτός από την αριστερά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από πάρα πολύ μικρή οι ζυμώσεις και η πολιτιότητα μέσα στο σπίτι μου με οδηγούσαν να σκέφτομαι αριστερά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί όλο, ας πούμε, το σύστημα το ταξικό, πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Από πολιτισμική όσμωση. Ναι, πάντως κυρία... ναι, παρακαλώ. Απ' την άλλη,
ενώ δεν είμαι οργανωμένη στο ΣΥΡΙΖΑ, όλο αυτό το κάλεσμα που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικές δυνάμεις, εμένα με ακούμπησε. Εγώ γενικά θέλω να ψάχνω τα σημεία που μας ενώνουν και όχι τα σημεία που μας χωρίζουν. Θα ξαναπώ πάλι για την Ιταλία. Δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν γιατί είναι κατακαιρματισμένη η αριστερά. Είναι κομμένη σε τόσο πολλά μικρά κομματάκια που δεν θα μπορέσουν να έχουν ένα θετικό πρόσημο σε αυτές τις εκλογές. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πάντως, σε σχέση με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη και παγκοσμίως τίνει να γίνει σε ένα βαθμό mainstream. Τι εννοώ, σε επίπεδο marketing, ναι, έρχονται πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες και χρησιμοποιούν τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων για να πούνε ναι, εμείς είμαστε. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ενδεχομένως να εκμεταλλευόμαστε εργαζομένους, να μην είμαστε σωστοί στα οικονομικά μας, να αποφεύγουμε φορολογίες, αλλά είμαστε με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Ναι. Δηλαδή, τίθεται τέτοια ζητήματα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Αμερικής αυτά τα ζητήματα τα άνοιξαν και τα έλυσαν με έναν τρόπο φιλελεύθεροι πολιτικοί και πολιτικές. Και αστεί πολλές φορές. Και αστεί κυρίως, ναι. Εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή οι φιλελεύθεροι είναι έτσι όπως είναι, πολύ δεμένοι με πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Εκκλησία, δεν έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να παρισφύσουν σε αυτό το mainstream πράγμα. Το ποτάμι σε ένα βαθμό το κάνει, δεν το κάνει. Το ποτάμι το κάνει και ομολογουμένως σαν ακτιβιστές μας, μας βοήθησε στις ψηφοφορίες αυτή η στάση του να στηρίξει νόμους που εμάς μας ενδιέφεραν. Απ' την άλλη, αν σκεφτεί κανείς ότι, ξέρω εγώ, από το 1917 στη Σοβιετική Ένωση όλα αυτά ήταν λυμένα και ήρθε ο Σταλινισμός και τα κομμάτια σε όλα και με τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, νομίζω ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολιτική καθαρή σε αυτό το θέμα. Υπάρχει και στην ιδρυτική του διακήρυξη. Έχει κρατήσει μια σχετικά σταθερή στάση. Δεν τα έχει λύσει τα πράγματα όλα. Πάμε να δούμε τι είναι κατακτημένο και τι είναι προς διεκδίκηση στην Ευρώπη, κύριε Παλιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα σε μια πραγματικά ιστορική αναμέτρηση, μάλλον ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. Είναι καθοριστικές οι ευρωεκλογές. Αυτές οι ευρωεκλογές. Εδώ, στην Ευρώπη κάποια πράγματα είναι κατακτημένα. Δηλαδή, πολύ συχνά έχουμε πάνελ εδώ, τρικομματικό πάνελ μόνο με άνδρες και σκεφτόμουν ότι στην Ευρώπη θα ήταν απαγορευτικό αυτό σε αρκετές χώρες να φιλοξενείς τρεις άνδρες πολιτικούς και καμία γυναίκα. Εντός του Ευρωκοινοβουλίου δεν θα ήταν απόλυτα απαγορευτικό. Άρα, ας πούμε ότι έχουν κατακτηθεί κάποια πράγματα στην καρδιά της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την άνοδο της ακροδεξιάς, τι διακυβεύεται και πού βρίσκεται και η Ελλάδα. Ποιο είναι ο βηματισμός μας, δηλαδή εμείς, πάνω που πάμε να συνειδητοποιήσουμε, να πούμε ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για κάποια κεκτημένα, πριν προλάβουμε να κατακτήσουμε ότι ήδη έχουν κατακτήσει άλλες χώρες της Ευρώπης, κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα με το περιβάλλον. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Πισωγύρισμα. Δικαιώματα, όλα. Δικαιώματα μόνο. Σε όλα τα επίπεδα. Τα εργατικά δικαιώματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η άνοδος της ακροδεξιάς για τα εργατικά δικαιώματα. Το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Πρέπει να το κάνουμε 24ωρο κανονικά. Ξέρω εγώ, το δικαίωμα των άνεργων να έχουν πρόσβαση στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Κινδυνεύει όλο το σύστημα με ιδιωτικοποιήσεις, όπως και η εκπαίδευση. Όλα θα πουληθούν όπου μπορούν να αγοραστούν. Στο μεγαλύτερο πλειοδότη. Πράγματα, ας πούμε, για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Έχουμε αγωνιστεί χρόνια. Και είναι σαφέστατο ή για τα ασφαλιστικά. Ναι. Υπάρχει εδώ ένας αντίλογος που λέει ότι πρέπει οι ίδιοι οι δημόσιοι φορείς να προστατεύουν τον εαυτό τους. Ναι. Και όταν λέω αυτό, εννοώ ότι πρέπει όλοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους όσοι εργάζονται στο δημόσιο, να τιμούν τα χρήματα που ναι, πληρώνονται. Μπαίνει ένα ζήτημα, δηλαδή, παραγωγικότητας,
που πολλές φορές η αλήθεια είναι, εγώ το βάζω δημοσιογραφικά, ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές δημόσιους λειτουργούς να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό σίγουρα μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, ότι είναι δημόσιο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου, εξορισμού. Όχι, εξορισμού δεν είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου, ότι είναι δημόσιο, αλλά εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι να κατακτηθεί αυτό ενδεχομένως. Εννοείται, εγώ είμαι η πρώτη που στη δουλειά μου θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, ακριβώς γιατί αισθάνομαι υπεύθυνη για τη δουλειά μου και για όλα αυτά τα παιδιά που έχω στην ευθύνη μου. Και ένας λόγος που τώρα, ας πούμε, που είμαι σε αυτή τη διαδικασία, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές μου είναι οι γονείς των μαθητών μου και οι μαθητές μου οι ίδιοι, αυτός είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να έχουμε, ας πούμε, κακούς δημόσιους υπαλλήλους έχει να κάνει και με πράγματα που έχουν συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς έγιναν αυτοί οι άνθρωποι δημόσιοι υπάλληλοι, πώς βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις κλειδιά ή σε όποιες θέσεις, με τι διαδικασίες, πόσο αξιοκρατικά. Θέλω να πω ότι αυτό χτίστηκε σε ένα πελατειακό κράτος και με ένα συνδικαλισμό της ανάθεσης, όπου οι συνδικαλιστές έψαχναν οπαδούς ψηφοφόρους και έκαναν χατήρια. Και όχι μόνο και ήταν μόνιμα συνδικαλιστές. Ναι. Ισόβοι. Ναι, αυτό. Η καρέκλα ήταν καρφωμένη πάνω τους, δεν έφευγε. Λοιπόν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και αυτή την εικόνα που βλέπετε. Γιατί όταν έβρισκαν έναν δημόσιο υπάλληλο, ας πούμε, που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, και ήταν να περάσει από ΕΔΕ, επειδή ήταν πελάτης κάποιου, πελάτης εισαγωγικά. Υπήρχε ομπρέλα. Ναι. Προστασίας. Άρα δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα, δεν έγινε τώρα, στα χρόνια αυτά τα που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που έχει χτιστεί πολύ συστηματικά. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν, εφόσον είστε υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας ρωτήσουμε και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες πολύ μεγαλύτερες ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζετε, πριν εκλέγει στην κυβέρνηση. Θέλω να πω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα και, εντάξει, και οι άνθρωποι οι ίδιοι λένε που είναι στην κυβέρνηση ότι κάποια λάθη γίνανε, το έχουν παραδεχτεί και δημόσια, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει ακόμα. Η κριτική μου έχει να κάνει με το ότι σε ένα μεγάλο βαθμό πρέπει να είμαστε λίγο πιο, με πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτό όμως δεν είναι σκοντάφτη απολύτως στις επιθυμίες και στις προθέσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Νομίζω ότι και αυτό έχει από πίσω του γρανάζια γραφειοκρατικά και μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν να γίνουν οι αλλαγές όσο γρήγορα θα θέλαμε να γίνουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στην εκπαίδευση σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό ή με τα εγχειρίδια ή με όλα αυτά, έχει τέτοια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία για να συμβεί και για να προχωρήσει και για να περάσει, πόσο και να θέλει κάποιος, ακόμα και να θέλει πάρα πολύ να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Όχι, για το τέλος να μας πείτε τις προτεραιότητές σας, μάλλον για το Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς, αν σας ζητούσαμε να ιεραρχήσετε 3, 4, 5 πράγματα με τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε και στα οποία δίνετε προτεραιότητα. Μου βάζετε δύσκολα, γιατί πραγματικά ενώ ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, άμα πάω να τα ιεραρχήσω, ξαφνικά τι ανθρώπινα δικαιώματα να έχεις αν δεν έχεις μιλήσει, ας πούμε, για το περιβάλλον και για την αηφόρο ανάπτυξη, άμα δεν έχεις πλανήτη να έχεις ανθρώπους να τα ασκήσεις αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπλέκονται τόσο πολύ όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί κανείς να είναι μονοθεματικός. Ξέρετε κάτι όμως, κανένα από τα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν βάζει δεν είναι ιεραρχεί ως ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα το θέμα της οικολογίας, ας πούμε. Δηλαδή ακούμε πάρα πολλά, είναι σαν να μην επιμένουν, σαν να μην αναγνωρίζουν. Κοιτάξτε, εμένα, ότι πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα. Εμένα το σημείο αιχμής μου, ας πούμε, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά, όπως σας λέω, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε μονοθεματικοί,
Και επειδή δεν έχω μία ταυτότητα, έχω πάρα πολλές ταυτότητες, είναι και τα γυναικεία ζητήματα. Εννοείται. Είναι και ως μητέρα είναι και τα δικαιώματα των παιδιών, όχι μόνο των δικών μου παιδιών, και ως εκπαιδευτικός. Ως εργαζόμενη είναι τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Δηλαδή δεν μπορώ να τα βάλω και βάζω στην κορυφή, όχι γιατί, γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται πολύ περισσότερο στο χώρο, ας πούμε, της οικολογίας από μένα πραγματικά και μέσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε αν δεν δούμε με πολύ καθαρό μυαλό ότι πρώτα πρέπει να έχουμε ένα χώρο, μια γη να υπάρχουμε για να γίνουν όλα τα άλλα. Ναι, κάπως έτσι είναι μάλλον τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χώρο και τον χρόνο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.